μία κανέλα τέτοια. Δώσε εδώ. Έφυγε. Δύο δαφνουλές. Έχει πάρει καλή βράση τώρα. Πιπεράκι. Κόκκους πιπέρι. Δύο μπαχάρια. Που δίνει όλη τη γεύση, να ξέρεις. Εγώ βάζω και λίγη ρίγανη, πολύ λίγη όμως. Ή θυμάρι. Ή θυμάρι. Λίγο πάπρικα. Δεν πειράζει, δεν με πειράζει. Μαγειρεύει σπίτι σου, Ζήνα. Και πολύ. Και πιπέρι. Το αλάτι στο τέλος. Για να βράσει καλά το κρέας. Έχει κάποιο αγαπημένη συνταγή ο Αντώνης, ο σύζυγός σου που του φτιάχνεις? Παμφάγω είναι. Α, εντάξει. Τόλισε το πρόβλημά σου. Είναι πολύ καλό να τα τρώνε όλα. Πάρα πολύ είναι. Καλό. Έχει τον κιμά που φτιάχνετε αντίστοιχα έτσι όπως αυτό. Η αλλά... κόρη σας είναι κάποιο έτσι που αγαπάει? Δεν τρώει τίποτα. Ναι. Τρώει πολύ λίγο. Πώς είναι η Ζήνα? Είναι 28 μηνών. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα σε αυτό ρίχνω και λίγο κόκκινο κρασί. Επειδή όμως είναι σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, γι' αυτό και δεν είπα να το βάλουμε στη συνταγή. Εντάξει, προαιρετικά. Εγώ πάντως λοιπόν. Προαιρετικά. Εγώ βάζω πάντα. Η μαμά έβαζε. Η μαμά έβαζε, ναι. Έχεις πει την ιστορία ποτέ για ποιο λόγο εσύ Σκόπελο παλιά όταν χτίζανε τα σπίτια χρησιμοποιούσαν κρασί στο τσιμέντο που βάζανε? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις αυτό? Όχι. Τι κάνανε? Είχα διαβάσει ένα άθρο και είχα πάει στη Σκόπελο πολλές φορές που έχω πάει. Ναι. Είχα μείνει έκπληκτος που μέσα στο τσιμέντο που χτίζανε παλιά βάζανε και κρασί. Εντάξει, νομίζω ότι διάφορα ήθη λένε ότι άλλοι σφάζουν κόκορα, άλλοι κάνουν για να πάει καλά, ξέρω εγώ. Υποθέτω πάντως, τώρα. Τώρα η κάμερα που θα το δείξει αυτό, βλέπεις πόσο χρώμα έχει πάρει το κοκκινιστό. Οπότε το σερβίρεις ή με ρύζι, ή με μακαρόνια ή όπως ο καθένας το θέλει. Αυτό που με χαροποιεί όμως στη δικιά σου συνταγή της μαμάς προς τιμή της μητέρας σου είναι ότι δεν έχει βράσει το κρέας πρώτα. Αυτό εγώ το θεωρώ πραγματικά ότι χειρότερο ούτε υπάρχει. Όχι, υπάρχει ναι. Τόσο κόσμος, βάζει νερό μέσα, βράζει το κρέας και μετά λέμε, όχι, λένε πιο λαφρύ. Μετά χάνει όλα τα... Όλη την ουσία. Όλη την ουσία. Και το αφήνουμε να βράσει τώρα. Το αφήνουμε να βράσει και χαμηλώνω. Λίγο πριν το βγάλουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ μετά το χαμηλώνω αρκετά και το αφήνω να σιγοβράσει μαζί με το κρασάκι και πολύ λίγο νερό. Και στο τέλος, λίγο πριν το βγάλω, που το δω ότι είναι σχεδόν έτοιμο, 10 λεπτά πριν του βάζω το αλάτι. Οπότε χρειάζεται και να. Και σβήνω τη φωτιά. Θα του προσθέσουμε λίγο νεράκι τώρα στον βρασμό ή θα το αφήσουμε έτσι? Θα του προσθέσουμε λίγο ένα ποτηράκι νερό. Ωραία. Και λίγο κρασί. Ωραία, ωραία. Κρασί δεν έχω κόκκινο ή δεν είχα πάρει. Δεν πειράζει. Βάζω το νεράκι. Εδώ. Το κρασί είπαμε στις νοικοκυρές που μας βλέπουν, στις νοικοκυρές, όποιος θέλει να μαγειρέψει προαιρετικά. Πάντα ζεστό. Πάντα ζεστό. Ναι, να μην σταματήσει ο βρασμός. Αυτό λοιπόν είναι το κοκκινιστό της μαμάς. Αυτό είναι το κοκκινιστό της δικής μου μαμάς. Όταν ήμουν μικρή δεν το έτρωγα πολύ, αλλά όταν μεγάλωσα και έμεινα μόνη μου, ξαναθυμήθηκα τις συνταγές της. Το εκτίμησες. Το οποίο εσύ σερβίρεις ή με ρύζι ή με πατάτες. Ή με πατάτες, ή με μακαρόνια που είναι πολύ ωραία, ή με πένες. Παιδιά, οι πατάτες. Μακαρόνια με την τρούπα στη μέση ή θέλεις τα λεπτά? Μ' αρέσουν και τα δύο εμένα. Με την τρούπα στη μέση, πας και τις μυζίδρα πάνω. Είμαι πολύ της Ιταλικής κουζίνας εγώ και αλντέντε όλα. Πολύ λίγο. Κυρία μου, συγχαρητήρια. Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε, πού θέλετε να περάσουμε κυρία στρατή μας, μέχρι να γίνει το φαγητό? Ναι. Ωραία. Η επόμενη συνταγή ξέρεις ποια είναι, στρατή? Είναι αυτό που μου αρέσει, που δεν τηγανίζω σπίτι μου ποτέ. Έχει λοιπόν βρει πώς γίνονται τόσο νόστιμες οι που δεν είναι τηγανιτές, είναι στο φούρνο οι πατάτες. Τηγανιτές. Αλλά είναι σαν τηγανιτές πατάτες. Στο φούρνο. Είναι πατάτες μπαϊζίνα κι όμως. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι κλεμμένη συνταγή, θα την πω μετά. Ωραία. Είναι κλεμμένες πατάτες μπαϊζίνα, την οποία θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε έναν διαγωνισμό που τρέχει. 10 τυχεροί από εσάς κερδίζετε δώρο επιταγές, 50 ευρώ η κάθε μία δώρο επιταγή, για να ψωνίσετε στα σούπερ μάρκετ Βερόπουλου. Θα δείτε στο τέλος της εκπομπής τα ονόματά σας να περνάνε με κρόουλ από πάνω. Τι άλλο να πω? Τα έχω πει όλα. Είναι η μοναδική μέρα σήμερα που έχω άγχος με καλεσμένο. Τόσα χρόνια ποτέ δεν είχα. Σήμερα. Τέλος πάντων, μου μιλάνε από πάνω τώρα. Δείχνεις όμως πιο όμορφη σήμερα. Πραγματικά σου πάει. Είμαι αγχωμένη. Έχω τη Ζήνα Κουτσελίνη, δηλαδή. Μεγάλο. Αγχώθηκα. Ζήνα, έλα πιο τακτικά. Εκεί στη γωνία κάτσε. Είναι σοβαρό αυτό. Θέλω μία ερώτηση πριν περάσουμε στις διευθυνήσεις. Όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβουν. Έχεις συναντήσει στη ζωή σου Ευαγγελία? Ευελίνα. Που έγινε Ευελίνα. Α, εννοείται. Ε? Νομίζω αυτή που γράφω στο βιβλίο την έχω συναντήσει. Ναι, καλά.
Ξέρω πολλά και πρέπει να πεθάνω. Διαφημίσεις. Μην πεθάνει. Όχι. Σε θέλω.